Δίναμε 420 και τώρα δίνω 500. Σε αύξηση τις δόσεις ενός στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ από 160 έως και 240 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και το περιθώριο που εφαρμόζει κάθε τράπεζα, έχει οδηγήσει η άνοδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει συμπαρασύρει στην εκτείναξη τα επιτόκια μέχρι και 2,5% τους τελευταίους 7 μήνες. Είναι δύσκολα πολύ. Έχω δάνειο, ναι. Το στεγαστικό. Έχει μηνόμενο, ναι. Είναι πολύ ακριβά. Και όλο τηλέφωνο με παίρνει να καταλάβεις. Εντάξει, τα πληρώνω με το ζόρι, αλλά τα πληρώνω. Καταστροφή μέσα για αγρότες, αλλά πάμε για καταστροφή. Είναι δύσκολα. Ό,τι μπορούμε δίνουμε. Εντάξει, είναι κάπως επιβαρυντικό. Έχουν ανέβει. Τώρα, γιατί έχουν ανέβει? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κοιτάει τους χαμηλούς, κοιτάει μόνο να βοηθάει αυτούς που έχουν, που μπορούν άνετα να περάσουν. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα δεν φτιαχτεί η οικονομία, πρέπει να φτιαχτεί η οικονομία για να μπορέσουν όλα να διορθωθούν. Τώρα, οπωσδήποτε αυτοί που είναι χαμηλού εισοδήματος έχουν πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που συνδυαστικά με τις ανατιμήσεις παντού μοιάζει να είναι ανυπέρβλητο. Οι αυξήσεις των επιτοκίων άλλωστε συνιστούν σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και το κόστος των επιχειρήσεων και με δεδομένο πως όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε νέα άνοδο κατά 50 ακόμη μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αρχές του Μάρτη. Αυτό θα αποτυπώνεται καθημερινά. Στα επιτόκια συμπαρασύρονται σε διαδοχικές αυξήσεις και τους επόμενους μήνες, με τους καταναλωτές να ζητούν τα αυτονόητα. Όσο μπορέσουμε να τα κατεβάσουμε κανονικά. Έτσι πρέπει. Αυτοί οι βουλευτές να βάλουν κάτω το μυαλό τους και να σκεφτούν όχι μόνο το δικό τους το καλό και του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έρχονται ακόμα χειρότερα. Ειδικά με τις τράπεζες είναι... δεν υπάρχει δηλαδή μέσης. Πάμε το κακό στο χειρότερο. Άμα βελτιωθούν τα οικονομικά στοιχεία της πολιτείας, θα βελτιωθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία και των πολιτών και θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεν πληρώνει ο άλλος τις δόσεις, τις φορτώνονται αυτοί οι καλοπληρωτές.